πύρινος εφιάλτης για δεύτερη μέρα στο Ρέθυμνο. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί, ενώ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για να μην παραδοθούν στις φλόγες τα σπίτια στην περιοχή. Η Μεγάλη Πυρκαγιά παραμένει ανεξέλεκτη λόγω και των ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ μεταβαίνουν στην Κρήτη καινές δυνάμεις από την Αθήνα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου γέμισε υπερηφάνεια όλη την Ελλάδα την ώρα που στο κατάμεστο Stade de France ακουγόταν ο εθνικός μας ύμνος και ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βρισκόταν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου με χρυσό μετάλλιο στο στήθος. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Μέγκα στο Ισραήλ Μαρίνο Αλιφέρη, τον Πέτρο Κασφίκη στην Ουάσιγκτον, τον Δήμο Μπουλούκο στο Παρίσι, ενώ βλέπουμε την Άννα Κανδύλη και την Κατερίνα Βάζου στην Κρήτη. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται από χθες στο Ρέθυμνο. Η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Μεγάλες περιοχές στο Δήμο Αμαρίου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Το 112 δεν σταματά να ηχεί. Τουλάχιστον 6 οικισμοί εκενώνονται. Κάτοικοι αφήνουν τις περιουσίες τους για να μην κινδυνέψουν. Κάποιοι δεν εγκαταλείπουν, προσπαθούν να προστατεύσουν τα χωριά τους. Είναι στα 100 μέτρα από τα σπίτια. Έχουμε φύγει όλοι από το χωριό. Μόνο εγώ και 2-3 άτομα καθόμαστε στην άκρη του χωριού τώρα. Έχουμε μείνει τώρα, γιατί είναι κάτι γερό για να τους μαζεύουμε εδώ, για να φύγουν κι αυτοί. Η άνηση μάχη των δεκάδων πυροσβεστών με την πύρινη λέλαπα δεν έχει τέλος. Σχεδόν 24 ώρες παλεύουν με τους ανέμους και τον πύρινο εφιάλτη. Ο μεγαλύτερος εχθρός τους όμως είναι οι αναζωπηρώσεις. Δυνάμεις καταφθάνουν από την Αθήνα για να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους. Οι σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων σπάνε τον ήχο της μανίας της φωτιάς. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Με αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, η φωτιά κατευθύνεται στο Αποδούλου. Το νεκροταφείο του χωριού Αποδούλου κυκλώνεται από τις πύρινες γλώσσες. Οι φλόγες έχουν μπει στο χωριό. Πόρτα-πόρτα αστυνομικοί απομακρύνουν κατοίκους από τα σπίτια τους. Στη μάχη έχουν ρηχτεί πάνω από 250 πυροσβέστες με 57 οχήματα, αλλά και δασοκομάντος, ενώ ρήψεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς κάνουν 22 εναέρια μέσα. Η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, παρά το γεγονός ότι οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες όλη νύχτα ώστε να σώσουν τις περιουσίες των πολιτών. Τρόμαξαν πάρα πολύ, αλλά δεν φύγαμε. Φύγανε μόνο ηλικιωμένοι. Εγώ έμεινα εδώ πέρα με τον άντρα μου και τα παιδιά και προσπαθούσαμε να, αν έρθει φωτιά στο σπίτι, να μην κάνει τουλάχιστον στο σπίτι. Ο Άγιαν στο χωριό έχει θρυνεί τις περιουσίες του. Η Αγία Παρασκευή σώθηκε το χωριό. Οι περιουσίες όμως θα τις δείτε, είναι γκρίζες και μαύρες. Οι φλόγες έχουν ήδη κάνει στάχτη τεράστιες εκτάσεις στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιωάννη, Άνω Μέρους και Αποδούλου. Αγρότες με τρακτέρ και βαριά οχήματα από το πρωί έφτιαχναν ζώνες άμυνας για να μην περάσει φωτιά προς τους οικισμούς, αλλά δυστυχώς οι αναζωπηρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν τις προσπάθειές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φωτιά αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις. Το μέτωπο πλέον είναι τεράστιο, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο, ώστε τα εναέρια μέσα να εκμεταλλευτούν και το τελευταίο φως της ημέρας. Στο Ρέθυμνο μεταβαίνει εκτάκτος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Χικίλιας. Μένουμε στο θέμα, συνδυόμαστε με την Κατερίνα Βάζου στην περιοχή Πλάτανο, στο νότιο Ρέθυμνο. Κατερίνα, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή της πυρκαγιάς που παρεμένει ανεξέλεκτη, απειλούνται σπίτια? Καλησπέρα εδώ από το Ρέθυμνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στον Πλάτανο, όπως είπες και εσύ, Στέλλα. Ο αέρας είναι πολύ δυνατός. Όπως βλέπουμε, πύρινα μέτωπα υπάρχουν ακόμα στο βουνό. Αν μπορεί να σας δείξει η κάμερα αυτή τη στιγμή, στο βάθος υπάρχει αναζωπήρωση. Έχουμε να πούμε ότι από το μεσημέρι που έχει γίνει αναζωπήρωση από το χωριό Αγία Παρασκευή, από εκεί έχει ξεκινήσει ένας αγώνας με τους πυροσβέστες, όπου έχει περάσει το χωριό Αποδούλου, όπου εκεί μέσα η φωτιά έχει φτάσει μέχρι τις αυλές, συνέχισε στο Βαθιακό, όπου εκεί
μας είπαν οι κάτοικοι ότι κάηκαν σπίτια, έχουν καεί σπίτια μέσα εκεί και έχει φτάσει μέχρι εδώ στον Πλάτανο που είμαστε εμείς. Επιχειρούν, όπως βλέπετε, ακόμα και αυτή την ώρα τα εναέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή είναι 3. Όπως βλέπουμε τώρα, αυτή τη στιγμή επιχειρεί ξανά μέχρι να φύγει το φως της ημέρας. Οι πυροσβέστες είναι πάρα πολλοί. Οι κάτοικοι, μπορούμε να πούμε, ότι έχουν βγει στους δρόμους, είναι εδώ κάτω και περιμένουν αγωνιωδώς να δουν τι θα γίνει, τα σπίτια τους είναι όλοι εδώ. Κατερίνα, πόσα είναι τα πύρινα μέτωπα αυτή τη στιγμή και βεβαίως βλέπουμε ότι οι άνεμοι στο σημείο της πυρκαγιάς παραμένουν ισχυροί. Παραμένουν ισχυροί. Αυτή τη στιγμή τα πύρινα μέτωπα είναι εδώ στο Πλάτανο που βρισκόμαστε. Ναι. Είναι αρκετά, μπορούμε να πούμε, γιατί συνεχώς γίνονται αναζωπηρώσεις και εκεί που λέμε εντάξει, ξαναξεσπάει και βγαίνει κάπου αλλού η φωτιά. Μάλιστα. Άρα είναι εκεί συγκεντρωμένη όλη η δύναμη μέχρι να πέσει και... Είναι όλοι... Ναι. Έλα, Κατερίνα, σε ακούμε. Ακριβώς θέλω. Είναι εδώ όλοι συγκεντρωμένοι. Οι κάτοικοι, μέχρι και τα λεωφορεία, αν μπορείτε να μας δείξει η κάμερα, τα λεωφορεία που είναι εδώ σταματημένα για κάποιον που δεν έχει μέσο να φύγει αν χρειαστεί. Είναι εδώ όλοι οι κάτοικοι μαζεμένοι στο φορτηγό. Βλέπουμε ακριβώς, Κατερίνα, ότι οι κάτοικοι είναι μαζεμένοι εκεί. Θα είναι δύσκολη νύχτα. Έχουμε καταγεγραμμένες ζημιές σε σπίτια. Μας ακούσαμε και πριν και στο βίντεο για την Αγία Παρασκευή ότι εκεί μάλλον έγλειψαν τα σπίτια οι φλόγες. Ακριβώς, εκεί έγλειψαν τα σπίτια οι φλόγες, όμως από ό,τι μάθαμε λίγο πριν στο Βαθιακό, εκεί έχουν καεί σπίτια. Αλλά και σύμφωνα με κάποιες άλλες πληροφορίες, όπως πέρασε η φωτιά, δυστυχώς κάηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες κάποια ζώα. Μάλιστα. Τώρα στο σημείο έχουν μεταβεί νέες ενισχύσεις από την Αθήνα, έχει φτάσει και ο κύριος Κικίλιας. Αναμένεται από λεπτό σε λεπτό και ο κύριος Κικίλιας να έρθει εδώ στον Πλάτανο. Έχουν 23 εναέρια μέσα συνολικά έχουν έρθει και έχουν πέσει στην κατάσβεση της φωτιάς. 250 πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες από την Αθήνα. Μάλιστα. Κατερίνα Βάζου, είναι μεγάλη νύχτα εκεί στην Κρήτη. Σε ευχαριστούμε πολύ.